για να συζητήσουμε για τις δομές των γρεβενών και το πώς λειτουργούν την περίοδο αυτή. Να ξεκινήσουμε από μια σημαντική δομή, τις λαϊκές αγορές, τη λαϊκή αγορά. Σίγουρα υπάρχει ένα ερώτημα για το πώς ανταποκρίνεστε και εσείς ως Δήμος στις απαιτήσεις λειτουργίας μιας τέτοιας δομής σε περίοδο κορονοϊού. Ποια είναι η εικόνα της λαϊκής αγοράς των γρεβενών? Κοιτάξτε να δείτε, με τα προβλήματα που δημιούργησε ο ιός, αναγκάστηκε μάλλον η κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα. Ήταν η αναστολή της λειτουργίας, μάλλον η έλευση των εκτός περιφέρειας εκθετών. Αργότερα βγήκε το 50-50. Δηλαδή είχαμε μία Παρασκευή, μία εβδομάδα είχαμε τους 50% των εκθετών και την άλλη εβδομάδα το άλλο υπόλοιπο 50. Και οδηγώντας σε αυτό, μετά μας δόθηκε η ευκαιρία του νόμου να καταθέσουμε στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, τον κύριο Σταμπουλή, τον οποίο τον ευχαριστώ, γιατί μέσα 24 ώρες μας έδωσε το δικαίωμα να αναπτύξουμε παράλληλη αγορά, ούτως ώστε να έχουμε την επάρκεια και σε όλα τα ίδια, αλλά και σε όλους τους εκθέτες. Mm-hmm. Καταρίνα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, φεύγουμε από την λαϊκή αγορά, λειτουργήσε χωρίς προβλήματα, κύριε Αντιδήμαρχε? Κοίταξε, η πραγματικότητα ήταν ότι άρχισαν και οι εκθέτες λίγο να προσαρμοστούν, αλλά πιστεύω εντάξει, υπήρχε προσαρμογή άμεση και ο κόσμος και οι καταναλωτές δηλώσαν ήταν με προπεριοριστικά μέτρα. Ας πούμε τέλος καλό όλα καλά, γιατί υπενθυμίζω ότι ο Δήμαρχος είχε εκφράσει μια ανησυχία για τη λειτουργία των λαϊκών αυτών αγορών, υπό την έννοια ότι βρισκόμασταν εκείνη την περίοδο στη μέση του προβλήματος. Πλέον που ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, φαντάζομαι και αυτήν η λειτουργία της λαϊκής είναι πλέον. Έχει πάρει το δρόμο της, το πούμε έτσι, Κατερίνα, έτσι. Έτσι. Έχει πάρει το δρόμο της. Παρακαλώ. Ναι, υπάρχει δηλαδή μια τάξη, ένα πρόγραμμα πώς θα αναπτύσσονται οι παραγωγοί κατά μήκος της λαϊκής αγοράς. Κύριε Δημάρχε, στην αρμοδιότητά σας είναι και η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων με όλα τα μέτρα ασφαλείας, ένα θέμα που απασχολεί τους επιχειρηματίες των γρεβενών. Πόσες αιτήσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα για περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων? Κοιτάξτε, να σου πω, τις 24 Μαΐου μας ήρθε το ΦΕΚ ουσιαστικά για τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Άμεσα σε συνεργασία με το Σωματείο και τον πρόεδρο τον κύριο Τσαπατσάρη, επισκεφτήκαμε με το τμήμα εμπορίου όλους τους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικών ενδιαφέροντος. Τους ενημερώσαμε για τον τρόπο τον οποίο μπορούν να δηλώσουν και να κάνουν αιτήσεις για τη χρήση κοινόχρηση του χώρου. Και μαζέψαμε σχεδόν το 100% των αιτήσεων και έχουμε υλοποιήσει σχεδόν και τα επιπρόσθετα μέτρα που δίνει το δικαίωμα ο νόμος, αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν θέλαν επέκταση και ήταν δικαιούχοι έως και 50%. Είναι ένα θέμα το οποίο το πήγαμε και στην Οικονομική Επιτροπή και εξαντλήσαμε το όρο της έκπτωσης με 50% και την Πέμπτη θα είναι και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Αντιδήμαρχε, ο κόσμος βγαίνει στα μαγαζιά των γρεβενών? Να ξεκινήσουμε από εκεί που είναι και το σημαντικότερο. Κοιτάξτε, με επιφύλαξη ναι, μπορώ να πω ότι βγαίνει. Βέβαια τα μέτρα είναι αυτά τα οποία πλέον και οι ίδιοι επαγγελματίες είναι αυστηροί. Με τα αντισηπτικά, με τα γάντια, με τις προσωπίδες, mm-hmm. με τις αποστάσεις των τραπεζιών. Να θυμίσουμε πως τα γρεβενά δεν σημειώθηκε κανένα, δεν καταγράφει κανένα κρούσμα. Έτσι. Είναι μια καθαρή περιοχή, καθαρή, όλες είναι οι περιοχές στη Δυτική Μακεδονία. Καθαρές, ναι, είμαστε από τις λίγες περιοχές οι οποίες δεν έχουμε κρούσμα ακόμη. Ούτε ένα κρούσμα, ναι. Κώστα. Να πάμε και στο θέμα των ΚΤΕΛ, γιατί νομίζω η λειτουργία του ΚΤΕΛ μέσα στην πόλη δημιουργεί σε κάθε περίπτωση κάποια προβλήματα. Τι γίνεται με το ΚΤΕΛ, πότε θα έχουμε τα νέα και πότε θα έχουμε στη νέα θέση του τη λειτουργία? Κοιτάξτε, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες των ΚΤΕΛ γρεβενών. Αυτές στεγάζονται με την υπονομή. Βρίσκονται σχεδόν στην ίδια τοποθεσία, στην τοποθεσία χείλη των γρεβενών. Εντάξει, εμείς πιο πολύ διαχειριζόμαστε το κομμάτι της εμπορπανίγερης, στην οποία είναι κοντά το ΚΤΕΛ. Αλλά πιστεύω ότι θετικά αποτελέσματα για τη λειτουργία των ΚΤΕΛ θα έχουμε το Σεπτέμβριο. Ωραία. Κατερίνα. Και ένα ζήτημα που αφορά τον τουρισμό, που είναι και στην αρμοδιότητά σας, κύριε Αντιδήμαρχε. Είχατε μία συνάντηση όλοι οι αντιδήμαρχοι με αυτή την αρμοδιότητα στην περιφέρεια, προκειμένου να κάνετε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα στον τουρισμό της Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί στα Γρεβενά, πώς θα κινηθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα για να έχετε επισκέπτες, γιατί τα πλεονεκτήματα των Γρεβενών είναι πάρα πολλά?
Κοιτάξτε, σχετικά με την πρόσκληση την οποία έχει κάνει η περιφέρεια και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης κ. Βαλιάρας, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο ΖΕΠ, παρουσία και του κ. Κασαπίτου Περιφερειάρχη, έγινε ένα θέμα για την τουριστική ανάπτυξη όλη της περιφέρειας και ο κάθε Δήμος έπρεπε να ορίσει ένα στέλεχος. Στο Δήμος Γρεβενών ορίστηκε ο κ. Μπόλης, που είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας, και εγώ. Εμείς δημιουργήσαμε μια δικιά μας θεματολογία ουσιαστικά, η οποία έχει να κάνει με αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικό ενδιαφέροντα, ιστορικό ενδιαφέρον, γαστρονομικό ενδιαφέρον, ιατρικά, φαρμακευτικά, επιστημονικά, αθλητικά και εικαστικά. Και θα σωματώσουμε πάνω σε αυτά έναν κορμό, τον οποίο έχουμε ήδη συντάξει και έχουμε αποστείλει μια επιστολή σε όλους τους προέδρους να μας κάνουν καταγραφή το τι μπορεί να αποτελεί τουριστικός πόλος έλξης για τα Γρεβενά, με μια μοναδικότητα, με μια συστάδα ρόμπολων, με τα μανιτάρια μας, με αυτά.